Αγίων Νεκταρίου Πενταπόλεως, 106 ορφανά και χείρες. Να γίνεις σαν πατέρα στα ορφανά και σαν σύζυγος στις χείρες μητέρες τους και έτσι θα είσαι Υιός του Υψίστου Θεού. Παλαιά Διαθήκη. Μη καταδυναστεύετε αυτούς που έχουν ανάγκη από την προστασία σας, δηλαδή τη χείρα και το ορφανό και το ξένο και το φτωχό. Παλαιά Διαθήκη. Ευσεβές να γυροκομούν τα παιδιά τους γονείς, όπως και οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, γιατί αυτό είναι δεκτό στο Θεό και ευάρεστο. Αληθινή χείρα είναι όποια δεν έχει κανένα δικό της και αυτή πρέπει να βοηθείται από τον επίσκοπο και τα πράγματα της επισκοπής και να προσεύχεται διαρκώς νύχτα μέρα, γιατί έτσι μπορεί να μην έχει κανένα άνθρωπο δικό της να τη βοηθήσει, αλλά έχει τον ίδιο το Θεό βοηθό και προστάτη και κηδεμόνα της. Αυτές λοιπόν που μάλιστα επιθυμούν να μην ξαναπαντρεύονται για να έχουν περισσότερη άδεια και ελευθερία κινήσεων να κάνουν το θέλημά τους και τις επιθυμίες τους, εάν τολμήσουν να ξεφαντώνουν και να σπαταλούν, είναι σαν τους νεκρούς ψυχικά και γι' αυτό να τις εμποδίζεις με αυστηρότητα ώστε να μένουν ακατηγόρητες. Τιμόθεος. Θα εισακούσει τη δέηση του αδικουμένου φτωχού και δεν θα περιφρονεί την παράκληση του ορφανού και τη χείρα στο φογητό και την κατάρα όταν του εκφράζουν το βαθύ πόνο τους γογγίζοντας εναντίον των αδίκων πλουσίων. Οπωσδήποτε τα δάκρυα που κυλάνε στα μάγουλα της χείρας γίνονται κραυγή που βά και στρέφεται εναντίον εκείνου που έγινε αιτία να κλάψει με τα δάκρυα αυτά σειράχ. Επειδή αδικούσαν τους αφελείς και άκακους νέους ανθρώπους περιπλανώντας τους και οδηγώντας τους στο κακό θα φωνευτούν παροιμίες. Μην πατήσεις ποτέ σου κτήματα ορφανών γιατί ο Κύριος ο Παντοκράτορος είναι υπερασπιστής και λυτρωτής τους και γι' αυτό αυτοπροσώπως θα τους υπερασπιστεί εναντίον σου. Ο γενικός σεβασμός στο πρόσωπο του οφείλεται στο έλεος προς τους δυστυχείς, στο στόμα της χείρας που μου ευχήθηκε ευχής και στο ορφανό που δεν υπήρχε βοηθός έδινα τη βοήθειά μου. Παλαιά Διαθήκη.